Πλάκα, ο Θέμης γελάει, τα ξέρει καλύτερα μου φαίνεται. Και με τη Σάσα στα μάτια τι συνέβη τελικά. Α, αυτό είναι το θέμα. Ποια είναι η Σάσα στα μάτια. Που... έκανε ρε παιδί μου, όταν έλειπες εκεί και στο... είπε, όχι, δεν είπε στο βατερλό της Παρασκευής. Βεβαίως. Είπε στο OK στο Γιωργαντά ότι θα ευχόμουν να λείψει από την τηλεόραση η Σάσα και να μάθει εκτός από τρεις λέξεις, δηλαδή τεκνατζού, γουρούνα κτλ. Να ανοίξει κανένα λεξικό και να μάθει και καμιά λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Η Σάσα. Η Ναταλία τελείωσε. Ήταν χοντρά. Να δούμε τι λέει τώρα. Ζήτα Ναταλία! Ναταλάκι! Έτσι. Πρώτο Θεό θα κάνουμε τις συζητήσεις τις επόμενες μέρες με το κανάλι και θα μας πούνε εκείνοι πια, γιατί το κανάλι αποφασίζει τι και πώς και τι μελιγενέστε. Εγώ θα ήθελα να έχω μια δεύτερη ευκαιρία, το να λυθώ λίγο περισσότερο, να ξεφοβηθώ. Το λύσαμε με τη Σάσα αυτό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν κατάλαβε ότι έκανα πλάκα, προφανώς έχει IQ αμοιβάδας. Να μην με επηρεάσουν καθόλου και να πω στα παλιά μου τα παπούτσια ο παλιό κόσμος. Εγώ τώρα που το σχολιάσανε μία, τώρα θα φιλιέμαι 15 φορές. Όχι, δεν το κάνω. Δεν είμαι τόσο επαναστάτρια. Από την άλλη, να κλειστώ και μέσα στο σπίτι και να πω: μάνα μου, δεν θα ξαναβγούμε ποτέ έξω, γιατί βλέπεις ότι μας σχολιάσανε, ούτε αυτό θα το κάνω. Ότι θα είμαι λίγο πιο προσεκτική, ναι. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να σχολιάσουμε κάτι και να εκείνος να ενοχληθεί λίγο παραπάνω, γιατί είναι ίσως και λιγότερο μαθημένος. Εκείνο του ήρθε και πιο απότομα όλο αυτό. Εγώ, αν θέλεις, το έχω λίγο συνηθίσει και όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είπε για σένα τίποτα. Είπε ότι ήταν πλάκα. Καλή, αφού το είδα στο μοντάζ το πρωί που το βίντεο. Ότι μίλησε. Αέτρεξε πρωί-πρωί. Σηκώθηκε να πάει να δει. Στο μοντάζ το είδα. Για σένα, η Ναταλία. Το κόψανε. Το κόψανε.